Μα κοίταξε περίεργα, Παύλο, τι σου κάναμε. Όχι, δεν κοίταξε. Εκεί λίγο περίεργα, κοίταξε. Όχι, σεφ. Λοιπόν. Ήθελες να μου κλείσει το μάτι, ε. Αυτά τι είναι. Πατάτα είναι αυτό, σεφ. Το έχω τηγανίσει και το έχω περάσει με φλογοβόλο, το ξέχασα. Λοιπόν, πάμε εμφάνιση. Με φλογοβόλο. Με φλογοβόλο. Έχεις περάσει αυτή την πατατούλα. Αλλά από μακριά να πάρει έτσι. Με μυδράλιο. Λοιπόν, να ρωτήσω, εμφάνιση κύριε. Εντάξει, είναι γαστρονομική προσέγγιση, έτσι, πολύ μινιμάλο. Είναι μια προσπάθεια να πάει προς τα εκεί, ξέρεις, γιατί... Ναι, προσπάθω, ναι. Επειδή όταν αποφασίσεις να κάνεις, τέλος πάντων, αυτό το στήσιμο κτλ, νομίζω ότι θέλει λίγο ακρίβεια. Κατάλαβες. Το σπιράλ. Ναι, ναι. Ήθελα ένα pick-up. Καλά έκανες. Ναι, ναι, θέλει κάτι, ρε παιδί μου, να σε βοηθήσει. Γιατί αν δεν βγει έτσι με ακρίβεια, φαίνεται λίγο περίεργο. Πάμε, θα δοκιμάσουμε. Φίλε, ένα πικρό στοιχείο από πού σε καταγένει. Σαλτσά. Το πολύ πικρό. Ύστερα και ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Η σάλτσα έχει καθόλου ζωμό από κάτι ή είναι μόνο μπύρα και δεμένη. Κρεμμύδι έχει σεφ μόνο, ναι. Θυμάρι και μπύρα. Και την έδεσα με βούτυρο. Δεν χρησιμοποίησες κάποια άλλη πρωτεΐνη να κάνεις κάποιο σεφ, ζωμό. Όχι, σεφ. Λοιπόν, Παύλο, άκου να δεις τι έχουμε τώρα. Έχουμε σκόρπιες ιδέες. Έχουμε το αρνάκι, το οποίο είναι λίγο περίεργα ψημένο. Δηλαδή, το μασάς και είναι σαν να έχει χάσει την υφή του. Δοκίμασες. Ναι. Σου δώσω να δοκιμάσεις. Στο τέλος, αφού πούμε τα υπόλοιπα, έχουμε μία σάλτσα η οποία. Ναι, αυτό είναι κομμένο, ε. Δεν είναι. Κομμένο, ναι. Ωραία. Δοκίμασε λίγο να δεις ότι δεν έχει αυτό το κρεάτινο. Είναι σαν να λιώνει κάπου. Το μάσησες, κατάλαβες τι λέω. Ναι, το μάσα. Okay. Ωραία. Από αυτό που μάσησες, τι κατάλαβες. Κατάλαβες τι εννοώ, ή. Κατάλαβα τι εννοείται. Mm-hmm. Σαν να χάνεται το δάγκωμα. Ναι, 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 σαν να είναι βρασμένο. Σαν να είναι κομμάτι κρέατος που παίρνεις από ζωμό, όταν κάνεις ζωμό. Που έχει βράσει όχι δύο ώρες, αλλά έχει βράσει μισή ώρα. Ναι. 20 λεπτά, ας πούμε. Έχουμε μία σάλτσα η οποία. Ξέρεις, αν δεν έχεις και μία βάση, δηλαδή δεν έχεις πάρει ένα ζωμό από κάπου. Τώρα το κατεβάζω μπύρα, βάζω βούτυρο. Εμένα δεν μου κάνει για σάλτσα. Okay. Το κατεβάζω ένα υγρό, βάζω βούτυρο. Και δεν μου κάνει. Ειδικά σε μια τέτοια Παρασκευή που πάει να συνοδεύσει ένα τέτοιο κρέας, ένα αρνάκι. Εδώ νομίζω ότι θα έπρεπε να έχεις μπει στον κόπο, να πάρεις κοκαλάκια, να κάψεις κρέας, να πάρεις λίγο βάση. Να πάρεις λίγο βάση, λίγο όγκο, λίγο βάθος στη γεύση. Να πούμε, συγγνώμη, να τελειώσουμε και για την σάλτσα, ότι είναι πάρα πολύ πικρή. Δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή αν βάλεις ποσότητα πάνω στο κρέας, είναι πάρα πολύ πικρή. Okay. Και έχουμε και την ποσότητα που με τη γαρνιτούρα, την πατάτα. Κοίτα πόσο είναι. Ναι, έχω βάλει και κάτι κρεμμυδάκια πάνω, κάτι ρέστα, επειδή είσαι εσύ. Αλλά και πάλι είμαστε στην μύτη του κουταλιού. Πρέπει να σταματήσεις να βασίζεσαι στο πόσο όμορφα θα κόψω την πατατούλα και να χρησιμοποιήσω το φλογοβόλο, όπως είπες. Το φλόγιστο. Πρέπει να μην βασίζεσαι σε αυτό και να αρχίσεις να μαγειρέψεις. Όχι να αρχίσεις, έχει αργήσει. Και να μαγειρέψεις. Και να μαγειρέψεις σωστά και νόστιμα. Δηλαδή, εδώ έχουμε γαρνιτούρα που ο όγκος της και η ποσότητά της είναι μισή κουταλιά. Δεν καταλαβαίνουμε τι τρώμε, τι πουρέ τρώμε. Η σάλτσα σου τα είπανε. Και για το αρνάκι έχουμε τις αμφιβολίες, δηλαδή τι μασάμε. Ναι. Οπότε, άσε τις πύρες, άσε τις πίκλες, άσε το φλογιστρό και τα όμορφα κοψίματα και μαγείρεψε. Παύλος, ευχαριστούμε. Thank you, Παυλίτο. Είστε καλά. Απογοητευμένος, επιστρέφοντας στον πάγκο μου. Εντάξει, με στεναχωρεί όλο αυτό που άκουσα. Δεν μου άρεσε. Εύχομαι απλά να κρυθώ και να τη γλιτώσω στον πόντο και την επόμενη απλά να το δω πιο διαφορετικά και πιο ολοκληρωμένα. Έτσι όπως το είπαν οι σεφ.